Ο κύκλος αυτός ξεκίνησε στις 22 Οκτωβρίου του 2010 με ομιλία του Προέδρου του Ιδρύματος Μποδοσάκη, συμπατριώτη Δημήτρη Βλαστού, και συνεχίστηκε μέχρι σήμερα με 9 συνολικά ομιλίες διακεκριμένων πανεπιστημιακών διδασκάλων και επιστημόνων με θέματα που άπτονται τη σημερινή συγκυρία. Η αθρώα προσέλευση όχι μόνο των μελών της εταιρείας αλλά και μεγάλου μέρους της κερκυραϊκής κοινωνίας καταδεικνύουν το μεγάλο ενδιαφέρον που προκάλεσαν. Η Διοικητική Επιτροπή της Αναγνωστικής Εταιρείας εκφράζει για ακόμη μια φορά τις θερμές ευχαριστίες της προς τον Πρόεδρο του Ιδρύματος και ιδρυτικό μέλος της εταιρείας μας, Δημήτρη Βλαστό, χάρη στον οποίο είχαμε αυτή την επιτυχή συνεργασία, αποβλέποντας και σε περαιτέρω κοινές δραστηριότητες τα επόμενα χρόνια. Στο τέλος της ομιλίας, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Μποδοσάκη, Δημήτριος Βλαστός, θα παρουσιάσει μια συμπεριεσματική σύνοψη των περιεχομένων των ομιλιών αυτού του κύκλου. Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής που σήμερα μου δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσω τον κύριο Γιάννη Τέντε, ένα διακεκριμένο επιστήμονα και εξαίρετο λειτουργό της δικαιοσύνης, την οποία υπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα από το 1973, όταν εισήλθε στο δικαστικό σώμα, μέχρι σήμερα που κατέχει το υψηλό αξίωμα του εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας. Θα τονίσω επίσης ότι αισθάνομαι διπλά ευτυχής, γιατί ο διακεκριμένος αυτός επιστήμονας και δικαστής γεννήθηκε στην Κέρκυρα από πατέρα που ασκούσε επίσης το λειτουργήμα του δικαστή και από μητέρα Κερκυραία της οικογένειας Τριβιζά και που ενδυνάμωσε τους δεσμούς του με το νησί μας, με το γάμο του με την κυρία Λία Γκερέκου. Οπότε και η λαμπρή του σταδιοδρομία και το υψηλό του ήθος αντανακλούν και στην κοινωνία της γενέθλιας πόλης. Ευχαριστώ. Πανοσολογιότατε, θα μου επιτρέψετε πριν από όλους τους άλλους να προσφωνήσω, κύριε Πρόεδρε του Ιδρύματος Μποδοσάκη και κύριε Πρόεδρε της Αναγνωστικής Λέσχης, ως οικοδεσπότες τους προσφωνώ πρώτους, θα μου το επιτρέψετε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, κύριε Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου, σας ευχαριστώ μάλιστα για τα καλά σας λόγια. Κύριε Πρόεδρε της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων, κύριε εκπρόσωποι των δικαστικών αρχών, κύριε Εισαγγελέα των Εφετών, Κερκύρας, κύριε εκπρόσωποι αστυνομικών αρχών, κύριε Στρατηγέ, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ το Ίδρυμα Μποδοσάκη για την τιμή που μου έκανε να διοργανώσει τη σημερινή ομιλία και να μου δώσει την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τον τρόπο αυτό με τον κόσμο της αγαπημένης Κέρκυρας, της πόλης που υπήρξε η γενέτειρά μου, της οποίας ήμουν δημότης για πολλές δεκαετίες, με την οποία διαχρονικά διατήρησα στενούς δεσμούς και την οποία θεωρώ πλέον ως τη μόνη ιδιαίτερη πατρίδα μου. Ιδιαίτερα βέβαια ευχαριστώ και τον πρόεδρο του Ιδρύματος, τον αγαπητό φίλο κύριο Δημήτρη Βλαστό, που με την ακάματη δράση του και την προσωπικότητά του δίνει πνοή στο Ίδρυμα και προάγει την κοινωνική παρουσία του. Κυρίες και κύριοι,
η σοβαρή οικονομική κρίση που βιώνουμε τον τελευταία χρόνια ανέδειξε τα προβλήματα διαφθοράς στο δημόσιο βίο, της φοροδιαφυγής και της κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος. Φαινόμενα στα οποία αποδίδεται κατά ένα μεγάλο μέρος η οικονομική κατάρρευση της χώρας μας. Συνακόλουθα, στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας ήλθαν ζητήματα που συνδέονται με την οργάνωση και την αποτελεσματικότητα των θεσμών εκείνων της πολιτείας που είναι αρμόδιοι για την καταπολέμηση των σχετικών εγκληματικών μορφών. Τα τελευταία χρόνια προβάλλονται ιδιαιτέρως οι δικαστικές όψεις της καταπολέμησης του φαινομένου της διαφθοράς. Η δικαιοσύνη δέχθηκε και δέχεται ακόμα κοινωνικές πιέσεις για εντατικοποίηση του τιμωρητικού μηχανισμού της και ανάδειξη του κολαστικού ρόλου της ως μέσου καθάρσεως του δράματος της οικονομικής κρίσης. Την ίδια στιγμή όμως, οι δυνατότητές της να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των νέων συνθήκων, στα επιτακτικά αιτήματα για ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, είτε ακολουθούν αρνητική πορεία, είτε στην καλύτερη περίπτωση παραμένουν σε στασιμότητα. Η εξέλιξη των ποσοτικών δεδομένων είναι συντριπτική. Είναι γνωστό ότι το τεράστιο φορτίο των υποθέσεων που έχει να αντιμετωπίσει η δικαιοσύνη είναι ο κυριότερος παράγων της όποιας ανεπάρκειάς της. Η ρυθμή αυξήσεως των ποινικών υποθέσεων, και διευκρινίζω εδώ, παίρνω αφορμή να διευκρινίσω ότι κυρίως στην ποινική δικαιοσύνη θα επικεντρωθώ σήμερα, είναι εκρηκτική. Ένα μικρό παράδειγμα, το έτος 2006 ο αριθμός των μηνύσεων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για να πάρουμε αυτό το για παράδειγμα αυτόν τον δείκτη της ποινικής κινήσεως, ανερχόταν σε 230.000 οι μηνύσεις. Ήδη το έτος 2010 έχουν ξεπεράσει τις 330.000. Αλλά και η πορεία των ποιοτικών δεδομένων οδηγεί σε μία ουσιαστική, σε σχέση με το παρελθόν, επιβάρυνση του δικαστικού έργου. Έχουμε ήδη τρεις ένομες τάξεις που είτε εφαρμόζονται παραλλήλως είτε συμπλέκονται, πάντως περιπλέκουν τα πράγματα. Την εσωτερική ένομη τάξη, την ενωσιακή, την ένομη τάξη δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτή που δημιουργεί η υπαγωγή μας στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο ΕΔΑ, το δικαστήριο δηλαδή του Στρασβούργου. Έχουμε επίσης πρόσθετες δυσχέρειες λόγω των συνεχών μεταβολών του θεσμικού πλαισίου στην εσωτερική ένομη τάξη, αφού τα προστιθέμενα προβλήματα δημιουργούν μία νευρικότητα, θα έλεγα, στον νομοθέτη, που προσπαθεί να αντιμετωπίσει με αλλεπάλληλες και κατά κανόνα αποσπασματικές τροποποιήσεις των νόμων. Έχουμε τέλος μία μεταλλαγή της εγκληματικότητας. Το οργανωμένο έγκλημα γιγαντώνεται, οργανώνεται καλύτερα ακόμα και χρησιμοποιεί μεθόδους δράσεως εξειδικευμένες, ενώ το νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον στο οποίο κινείται το έγκλημα και αναπτύσσεται πλέον θέτει πρόσθετα εμπόδια στην εξιχνίασή του και στον εντοπισμό των δραστών. Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των παραγόντων, ποσοτικών και ποιοτικών, που επιβαρύνουν το έργο, όπως είπαμε, της δικαιοσύνης και μειώνουν την αποδοτικότητά της, απαιτούνται συνδυασμένες προσπάθειες προς δύο κυρίως κατευθύνσεις. Πρώτον, λήψη μέτρων προς την κατεύθυνση της μειώσεως του όγκου των υποθέσεων που εισάγονται προς κρίση ενώπιον των δικαστηρίων. Θα αναφέρω ως τέτοια μέτρα ειδικότερα την αποποινικοποίηση συμπεριφορών για την αντιμετώπιση των οποίων δεν απαιτείται ποινικός κολασμός, επίσης την αύξηση του κόστους της δικαιοσύνης, όσο βέβαια είναι επιτρεπτό, τη μείωση του αριθμού των δικηγόρων επίσης και την αναβάθμιση του λειτουργήματός τους. Δεύτερον, λήψη μέτρων προς την κατεύθυνση των οργανωτικών και συστημικών
όπως το λέω, βελτιώσεων της δικαιοσύνης. Τα τελευταία είναι μέτρα με τα οποία και θα είναι τα μέτρα με τα οποία και θα ασχοληθώ στη σημερινή εισήγησή μου. Θα τα ονόμαζα ως μέτρα εξυγχρονισμού της δικαιοσύνης. Μέτρα εξυγχρονισμού θα έλεγα σε στενή έννοια, αφού σε ευρεία έννοια εξυγχρονιστικό μπορεί να χαρακτηριστεί κάθε μέτρο που ελευθερώνει το δικαστικό σύστημα από τις δυσλειτουργίες του. Θα διευκρινίσω βέβαια ότι δεν φιλοδοξώ ούτε να εξαντλήσω το θέμα, θα περιοριστώ επιλεκτικά σε ορισμένες μόνο πλευρές του, ούτε βέβαια να εισηγηθώ έτοιμες και ολοκληρωμένες λύσεις, αλλά περισσότερο να θέσω προβληματισμούς και να εκθέσω και να περιγράψω τάσεις. Πρώτα για την οργάνωση του δικαστικού συστήματος. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε στην εποχή της εξειδίκευσης και των τεχνοκρατών και η δικαιοσύνη δεν μπορεί να ξεφύγει από την διαπίστωση αυτή. Η ιδέα του δικαστή που αποτελεί μια ολοκληρωμένη, σεβαστή, ολοκληρωμένη καθολική προσωπικότητα, του δικαστή που έχοντας την εποπτεία του συνόλου του δικαίου έχει την άνεση και την πολυτέλεια να εξειδικεύει και να επικαιροποιεί τις γνώσεις του και να επιλύει τα διάφορα ειδικότερα προβλήματα, νομικά ζητήματα, κάνοντας ειδική έρευνα κάθε φορά εν ώψη συγκεκριμένων περιπτώσεων, έχει περάσει δυστυχώς ανεπιστρεπτή. Αντίθετα, η αδύρυτη ανάγκη της εξειδικεύσεως, που κυριαρχεί σε όλα τα πεδία της γνώσης και της κοινωνικής δράσης και επαγγελματικής, θα έλεγα, δράσης, αγγίζει πλέον και το δικαστή. Δεν μπορούμε πια να αποφύγουμε το δικαστή τεχνοκράτη. Σε μία πρόσφατη έρευνα που έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Διεθνή Διαφάνεια και αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη εξειδικευμένων δικαστικών λειτουργών και επισημαίνεται η έλλειψή τους τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο της εξειδικεύσεως, η ιδέα της ιδρύσεως αυτοτελών ποινικών τμήματων, νομίζω, τουλάχιστον βέβαια στα μεγάλα δικαστήρια της χώρας, νομίζω ότι έχει γίνει επιτακτικό πλέον αίτημα. Το έτος 2005 καθιερώθηκε ο ενδιάμεσος θεσμός του ποινικού προέδρου ή προεδρεύοντος αποκλειστικής απασχόλησης. Ο θεσμός αυτός καταργήθηκε προσφάτως, γιατί θεωρήθηκε αφενός ότι δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και αφετέρου στερούσε έμπειρους δικαστές από τα πολιτικά τμήματα. Δεν θεωρώ την εξέλιξη αυτή καλή, ίσως δεν υποστηρίχτηκε, θα έλεγα, από εμάς τους δικαστικούς λειτουργούς όσο έπρεπε. Ήδη όμως εκ των πραγμάτων έχει ξεπεραστεί και τίθεται πλέον ζήτημα προσφυγής στη ριζικότερη λύση των αμιγώς ποινικών τμήματων. Λέω εκ των πραγμάτων, γιατί το ζήτημα πλέον το θέτει ο ίδιος ο νομοθέτης με τις επιλογές του στον πρόσφατο νόμο 3904 του 10 για τον εξορθολογισμό κλπ. Είναι γνωστός τουλάχιστον στους ειδικούς. Με συγχωρείτε, το ξέρω ότι υπάρχουν και μη ειδικοί στο ακροατήριο. Θα προσπαθήσω να απλοποιήσω τα πράγματα και θα ζητήσω συγγνώμη και από αυτούς για όσα δεν μπόρεσα να απλοποιήσω και από τους ειδικούς, τους νομικούς, για όσες κάπως έτσι απλοϊκές αναπτύξεις μπορεί να κάνω. Με απλά λόγια, ο νόμος αυτός που άρχισε να ισχύει εδώ και 3 περίπου μήνες, επιδιώκει την αυστηροποίηση των προϋποθέσεων αναβολής της ποινικής δίκης όταν αυτή γίνεται λόγω σημαντικών αιτίων, και δημιουργεί προϋποθέσεις για συχνότερη προσφυγή στη λύση της διακοπής της δίκης αντί της αναβολής, αν στο πλαίσιο αυτής της διακοπής μπορεί να αντιμετωπιστεί το προβαλλόμενο σημαντικό αίτιο. Μια διευκρίνηση για τους μη νομικούς. Η διακοπή διαφέρει σημαντικά από την αναβολή της δίκης, γιατί γίνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μέχρι 15 μέρες. Η δε δίκη συνεχίζεται από το σημείο που διακόπηκε από τους ίδιους δικαστές. Η διακοπή όμως προϋποθέτει, εκτός άλλων, παραδείγματος χάρη ύπαρξη διαθεσίμων αιθουσών, δικαστικών αιθουσών, προϋποθέτει να μπορούν όλα τα μέλη του δικαστηρίου να συνυπάρξουν σε συγκεκριμένη ημέρα, να μην κολλείεται δηλαδή έστω και ένα από αυτά από άλλες υπηρεσιακές υποχρεώσεις.
Τούτο όμως είναι ιδιαίτερα δυσχερές, τις περισσότερες φορές αδύνατο, ιδίως στα μεγάλα δικαστήρια, όταν πρόκειται για δικαστές που παραλλήλως απασχολούνται σε πολιτικά τμήματα και μάλιστα κατά κανόνα σε διάφορα τμήματα ο καθένας και έχουν έτσι άλλες υπηρεσιακές υποχρεώσεις όπως πολιτικές δικάσιμοι, διασκέψεις κλπ. Το πρόβλημα λοιπόν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο αν όλοι οι δικαστές ασχολούνται αποκλειστικά με την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης στο ίδιο μάλιστα τμήμα, δηλαδή μόνο αν υπάρχουν αυτοτελή ποινικά τμήματα. Η ύπαρξη άλλωστε τέτοιων τμήματων θα διευκολύνει τον προσδιορισμό περισσότερων δικασίμων με μικρότερο στην κάθε μία αριθμό υποθέσεων, έτσι ώστε να καταστεί δυνατός ο περιορισμός των λεγόμενων αναβολών λόγω ωραρίου και συνακόλουθα η αποτροπή της ταλαιπωρίας των διαδίκων και των μαρτύρων και δεν θα παρουσιάζουν ή θα παρουσιάζουν λιγότερο πλέον τα ελληνικά δικαστήρια την όψη τριτοκοσμικών δικαστηρίων, λυπάμαι που το λέω, με 30 και 40 και 50 υποθέσεις στο πινάκι. Το ωράριο βέβαια σε κάθε περίπτωση θα πρέπει κατά τη να επιμηκυνθεί, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τώρα, οι εισαγγελικές αρχές και η εξειδίκευση. Η τάση της εξειδίκευσης έχει εκδηλωθεί εδώ και χρόνια και στους κόλπους της εισαγγελίας, θα έλεγα περισσότερο από ότι στα δικαστήρια. Και θα έλεγα ενδυναμώνεται και επεκτείνεται συνεχώς. Έτσι έχει θεσμοθετηθεί ο εισαγγελέας ναρκωτικών, ο εισαγγελέας περιβάλλοντος, βέβαια όλα αυτά στα μεγάλα δικαστήρια, ο εισαγγελέας εγκλημάτων οργανωμένης βίας, τρομοκρατίας, ο εισαγγελέας επόπτης φυλακών, ο αθλητικός εισαγγελέας, ο εισαγγελέας πολιτιστικών αγαθών και βέβαια ο εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος. Και στην εισαγγελία του Αριουπάγου έχουμε ορίσει ειδικούς αντισαγγελείς Αριουπάγου, όπως για το περιβάλλον, για τις φυλακές. Ο κύριος Υπουργός, θα το θυμάται, μαζί τα είχαμε κουβεντιάσει και θα το κάναμε πιλωτικά με το σκοπό να το ενδεχομένως να το θεσμοθετήσουμε. Ήδη ο θεσμός του εισαγγελέα, επανέρχομαι, οικονομικού εγκλήματος οργανώνεται επί νέων βάσεων. Και τούτο έγινε ακριβώς μετά την εκδήλωση της κρίσης υπό την πίεση του κοινωνικού αιτήματος για αποτελεσματικότερη δίωξη των εγκλημάτων που έχουν σχέση με τη διασπάθηση του δημόσιου χρήματος. Έχει ήδη εκδοθεί νόμος που προβλέπει την ανάθεση των σχετικών καθηκόντων σε ανώτερο εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος αποκτά αρμοδιότητες περιοριζόμενος βέβαια στο στάδιο της προκαταρτικής εξέτασης, αλλά όμως με πανελλήνια εμβέλεια. Πρέπει να τονίσω ότι της νομοθετικής αυτής πρωτοβουλίας είχε προηγηθεί μια αξιέπαινη προσπάθεια της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Προσπάθεια που κινήθηκε στο επίπεδο της ενδοϋπηρεσιακής οργανώσεως και συνίστατο στην δημιουργία τμήματος οικονομικού εγκλήματος. Η οργάνωση και η λειτουργία δε του τμήματος αυτού επιχειρήθηκε και έτσι λειτουργεί να βασιστεί σε σύγχρονες μεθόδους που ξεφεύγουν από τα συνήθη πρότυπα. Η μέχρι τώρα επιτυχία του εγχειρήματος αυτού δείχνει πόσα περιθώρια οργανώσεως και εξυγχρονισμού υπάρχουν εντός του υφισταμένου θεσμικού πλαισίου. Επανέρχομαι στην αξιολόγηση των ωφελημάτων από την πρόβλεψη ειδικών εισαγγελέων για να προσθέσω ότι παρά τα αυτά υπάρχουν και ορισμένες επιφυλάξεις. Λέγεται ότι το εγχείρημα αυτό ενέχει τον κίνδυνο ο θεσμός του εισαγγελέα να αποκτήσει τα παλαιά χαρακτηριστικά του διώκτη του εγκλήματος και του επιχειρησιακά επικεφαλής των διοκτικών αρχών και να οδηγήσει εν τέλει στην σταδιακή απομάκρυνση της εισαγγελίας από το δικαστικό της χαρακτήρα. Οι επιφυλάξεις αυτές μπορεί να είναι υπερβολικές, δεν στερούνται όμως παντελώς βάσεως. Σε εκείνες τουλάχιστον τις περιπτώσεις που ο εισαγγελικός λειτουργός απομακρύνεται τοπικά από την έδρα του και οργανώνεται και οργανωτικά εντάσσεται στις επιμέρους διοκτικές ή ελεγκτικές διοικητικές υπηρεσίες. Έγινε γνωστό προσφάτως
στο νομοσχέδιο για την τοποθέτηση του θεσμού του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, για την τοποθέτηση του θεσμού του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος Επινέων Βάσεων εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών, ότι υπήρχε επιθυμία του Υπουργείου Οικονομικών ο εν λόγω εισαγγελέας να έχει έδρα στο Υπουργείο Οικονομικών. Είχε ακουστεί και στο Υπουργικό Συμβούλιο, είπε ο Υπουργός Οικονομικών, θέλω να κάνω τη δουλειά μου. Τούτο ευτυχώς απετράπη. Θα ομολογήσω με τη συμπαράσταση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Εκ μέρους της Εισαγγελίας του Αριουπάγου είχε δηλωθεί ότι εμείς σόγαμπρους εισαγγελείς δεν τους θέλουμε. Παραμένει όμως η διάταξη με την οποία ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος διατηρεί γραφείο με υποστηρικτικό προσωπικό στο Υπουργείο Οικονομικών. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια προσωρινή λύση. Έρχομαι σε ένα άλλο κεφάλαιο, στην υποστήριξη του έργου των εισαγγελικών και των δικαστικών αρχών. Το σύγχρονο έγκλημα και ιδίως το οργανωμένο διαθέτει, όπως είπαμε, σύγχρονα μέσα και αξιοποιεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες. Οι εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, στον αγώνα για την καταπολέμησή του, πρέπει να είναι αντιστοίχως κατάλληλα οργανωμένες και εξοπλισμένες. Θα με επιτρέψετε να επικαλεστώ μνήμες μου αναγόμενος ήδη στην δεκαετία του 50. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι από τότε και μέχρι σήμερα ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει στην οργάνωση των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών. Η εικόνα του εισαγγελέα ή του ανακριτή που διαθέτει ένα μικρό γραφείο, μια γραμματέα και ένα τηλέφωνο ως τα μόνα μέσα για να εκτελέσει τα καθήκοντά του, παραμένει δυστυχώς η ίδια. Και ποιο είναι το έργο του?